κλιματική αλλαγή μας αφορά όλους. Κάθε χρόνο η θερμοκρασία της γης αυξάνεται. Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε στη συλλογή δεδομένων. Φτιάχνουμε ένα νέο κοινωνικό δίκτυο για να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Βλέπουμε μετρήσεις από όλον τον κόσμο και συμμετέχουμε κατασκευάζοντας τη δική μας συσκευή. Η αρχική μας ιδέα ήταν η κατασκευή μερικών σταθμών οι οποίοι θα έπαιρναν μετρήσεις των ρήπων της πόλης μας και μέσω ενός online χάρτη θα μπορούσε οποιοδήποτε και ανά πάσα στιγμή να δει τα αποτελέσματα. Αυτό όμως με την πάροδο του χρόνου άλλαξε. Το τωρινό αποτέλεσμα είναι μια συσκευή που προσαρμόζεται σε κάθε ποδήλατο, παίρνοντας δεδομένα για περιβαλλοντικές συνθήκες, των οποίων τα αποτελέσματα καταγράφονται σε μορφή πινέζας σε έναν χάρτη. Ο σκοπός μας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε παγκόσμια κλίμακα. Θέλουμε η συλλογή μετρήσεων να είναι μια ευχάριστη διαδικασία και γι' αυτό αποφασίσαμε να τη συνδυάσουμε με μια βόλτα με το ποδήλατο. Βασικό μέρος του συστήματός μας είναι η συσκευή μετρήσεων που μπαίνει στο ποδήλατό μας. Αποτελείται από ένα Arduino Nano που είναι και η κεντρική μονάδα της συσκευής μας. Η συσκευή μας διαθέτει έναν εξειδικευμένο αισθητήρα περιβάλλοντος, ο οποίος μετρά τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη βαρομετρική πίεση και το υψόμετρο. Επιπλέον, περιλαμβάνει έναν αισθητήρα για να μετράμε πόσα μικροσωματίδια υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Πειραματιζόμαστε και με διάφορους αισθητήρες αερίων, όπως μονοξιδίου του άνθρακα και μεθανίου, ώστε να παρέχουμε μία ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Επίσης, έχουμε έναν αισθητήρα για να μετράμε το θόρυβο και μία μονάδα Bluetooth για την επικοινωνία με το κινητό τηλέφωνο, ώστε να στέλνουμε εκεί τα δεδομένα. Η συσκευή μας χρησιμοποιεί μία μπαταρία λιθίου 3,7V, τα οποία με τη βοήθεια ενός voltage booster μετατρέπονται σε 5V για να τροφοδοτήσουν το Arduino και τους αισθητήρες. Στο πάνω μέρος της συσκευής μας έχουμε προσθέσει ένα ηλιακό πάνελ, το οποίο μπορεί να φορτίζει την μπαταρία όσο κάνουμε τη βόλτα μας. Βασική ανάγκη στο σχεδιασμό της συσκευής ήταν να μπορεί να τοποθετηθεί σε ποδήλατα, να περιλαμβάνει όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία και να φορτίζει από τον ήλιο καθώς κάνουμε τη βόλτα μας. Δοκιμάσαμε διάφορες λύσεις, ξεκινώντας από έτοιμα τσαντάκια ποδηλάτου και ξύλινα δοχεία μέχρι να καταλήξουμε στο τωρινό σχέδιο. Χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα Tinkercad για να σχεδιάσουμε το κουτί και τα σύρματα. Τα σχέδια τα εκτυπώσαμε χρησιμοποιώντας τρισδιάστατους εκτυπωτές που έχουμε στο εργαστήριό μας με υλικό PLA. Στην καρδιά του συστήματός μας είναι η εφαρμογή EnviroSocial, η οποία δημιουργήθηκε με Top Inventor. Μέσω αυτής μπορούμε να συλλέξουμε τις μετρήσεις της συσκευής μας. Η συσκευή συνδέεται μέσω Bluetooth και μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σε μια βάση δεδομένων η οποία δημιουργήθηκε μέσω της πλατφόρμας Firebase. Από εκεί, οι μετρήσεις μας ανεβαίνουν στο κοινόχρηστο χάρτη. Τα δεδομένα που λαμβάνει η συσκευή αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων Firebase. Χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη JavaScript leaflet.js, συνδέσαμε ένα πλαίσιο χαρτών OpenStreetMaps, στο οποίο σημαδεύονται οι τοποθεσίες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με διακριτές πινέζες. Εισάγουμε τα δεδομένα της μέτρησης από τη βάση δεδομένων στον χάρτη και τα αντιστοιχούμε στην κατάλληλη πινέζα, η οποία παρουσιάζει τις πληροφορίες σε συνδυασμό με το όνομα του χρήστη που έλαβε τα δεδομένα. Ο χάρτης είναι προσβάσιμος από την εφαρμογή και την ιστοσελίδα μας, που μπορούν να προβληθούν από οπουδήποτε στον κόσμο. Μελλοντικοί μας στόχοι είναι να εγκαταστήσουμε σταθερούς σταθμούς σε διάφορα σημεία της πόλης μας, να μετράμε την υγεία των ποταμών και των λιμνών, να ενσωματώσουμε τη συσκευή μας σε ρούχα και να εξερευνήσουμε νέες μορφές παρουσίασης δεδομένων.